Κύριε Χιόνι, να έρθω σε εσά και θα ήθελα να μου πείτε και φυσικά γιατί να προτιμήσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα, μια και βρισκόμαστε πολύ λίγε ημέρε πριν τι εκλογέ. Το αρχικό μήνυμα δηλαδή που απευθύνεται στον Έλληνα ψηφοφόρο, στον Έλληνα πολίτη. Και αν ανησυχείτε πω το Μέρα 25, που έχουμε εδώ και τον εκπρόσωπό του φυσικά, θα πάρει ψήφου από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το κρίσιμο θέμα είναι η επόμενη μέρα από τι εκλογέ και αφορά το πώ οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, ο κόσμο δηλαδή τη εργασία και του μόχθου, θα βρεθεί σε καλύτερη θέση απέναντι σε μια νέα αντιλαϊκή κυβέρνηση. Γιατί από χέρι θα είναι αντιλαϊκή, μια και οι δεσμεύσει οι οποίε έχουν συμφωνηθεί, υλοποιηθεί ω ένα βαθμό και θα συνεχίσουν είναι η εφαρμοστική νόμη των τριών μνημονίων, είναι οι μεταμνημονιακέ δεσμεύσει, οι οποίε έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Είναι η κατευθύνση της Ευρωπαϊκή Ένωση για μια σειρά ζητήματα. Είτε αυτό αφορά την αύξηση των ορίων συνταξιοδότηση, είτε την ε, συνέχιση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, γενικά το ξεζούμισμα ε, του λαού. Ε, είναι επικίνδυνοι σχεδιασμοί, τι, τον είπα και ναι, τον ναι, 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 Άτομο στην τι προτείνετε ναι, περιοχή. Αν με επιτρέπετε να σα πω κάτι. Το, και το το επόμενο, και καθίστε, αυτό τα βάζετε όλα μαζί. Για αυτό το κρίσιμο θέμα είναι ποιο θα σταθεί άμεσα και αποτελεσματικά την επόμενη μέρα από τη σκοπιά τη υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, συμφερόντων και αναγκών. Και αυτό, όπω το έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα με όλων των ειδών τη κυβερνήση που τι έχουμε ζήσει, γιατί έχουμε δει κυβερνήσει αυτοδύναμε, κυβερνήσει συνεργασία, κυβερνήσει με κάθε είδου σύνθεση, όπω το έκανε ενάντια κυβερνήσει με πυρήνα τη Νέα Δημοκρατία, είτε τα τελευταία χρόνια ΣΥΡΙΖΑ με ακροδεξιού ΑΝΕΛ, μέχρι τώρα ΣΥΡΙΖΑ με κάποια κομμάτια τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ. Έτσι θα το κάνει και στην επόμενη. Και είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να το κάνει. Γιατί τώρα θα διεκδικήσουν τι έδρε τέσσερα μνημονιακά κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το ΜΕΡΑ25. Γιατί ήταν ο συγκεκριμένο ο ρόλο του κυρίου Βαρουφάκη το πρώτο εξάμεινο του ΣΥΡΙΖΑ. Η φαρσοκομωδία εκείνη του 2015, εφαρμογή του δεύτερου μνημονίου και προετοιμασία του τρίτου. Και δύο ακροδεξιά φασιστικά κόμματα. Του Βελόπουλου που μιλάει με τον Ισού Χριστό και τη φασιστική χρυσή αυγή. έχετε, έχετε, έχετε Αυτή, και το από τη μια πάντα οπότε είναι αυτή και από την άλλη είναι το Κουκουέ. Και την ελληνική Ποιο μπορεί να σταθεί άρα δίπλα και μαζί με το λαό για να mm -hmm. περασπίσει τα δικαιώματα, τι ανάγκε, τη ζωή του, Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν. Και ένα δυνατό Κουκουέ μπορεί να δώσει απάντηση πραγματική στην επόμενη διαφάνεια. Και να ζητήσω δηλαδή, κύριο Μητραλέξη να η οποία, η οποία και η οποία μάλιστα. Ξεπλήθηκε και αναστήθηκε ακριβώ από τη δεξιά πολιτική που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αριστερό μανδύα. Ο γιατί ο πολλά να λένε λένε σα έχει κατηγορήσει πω ταυτίζεστε με τον κυρία Κομιτσοτάκη. Θα επανέλθω όμω, γιατί έχετε mm. βάλει πολλά. Θέλω να μου απαντήσετε και σε αυτό, στη συνέντευξη που Παρ' όλα αυτά, ξεπλήνανε πάω... και του τρώσανε το έδαφο. Γι' αυτό μόνο το κουκουέ μπορεί να του κόψει το δρόμο. Σα το ρώτησα και πριν, τι απαντάει το Κομμουνιστικό Κόμμα στον Λέξη Τσίπρα που λέει ότι έχετε ταυτιστε με τον κυρία Κομιτσοτάκη. <χει> Μάλλον ο κύριος ε, Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει, βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση γιατί δεν μπορεί να καταλάβει το πόσο ο ίδιος ε, ταυτίστηκε με αντιλαϊκές δεξιές ε, πολιτικές. Όταν από κοινού ψηφίσανε το τρίτο μνημόνιο. Όταν τα πιο εμβληματικά μέτρα και νομοσχέδια πέρα του κεφαλαίου τα ψηφίσανε μαζί. Όταν ψηφίσανε μαζί τα δωράκια προς το μεγάλο κεφάλαιο. Τη μείωση της φορολογίας του την εθελοντική εισφορά του την ίδια ώρα που συμφωνούν το κράτο να ξεζουμίζει. Τον, εργαζόμενου τους εργαζόμενους και το λαό. Γιατί από τα φορολογικά έσοδα του κράτους τα περίπου 55 δισεκατομμύρια που μαζεύει κάθε χρόνο το 5% δίνουν επιχειρηματικοί όμιλοι. Όλα τα υπόλοιπα είναι τι έπεσε τις δικές μας. Όταν καταργούσε το δικαίωμα στην απεργία ο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Γεωργιάδης έτρεχε στη Βουλή για να το ψηφίσει. Αυτό έλεγε. Και ο καθένα τώρα μπορεί να, να λέει ό,τι θέλει για το ιδεολογικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά βρεθήκανε μαζί. Όπω και όταν εφάρμοσε το νόμο Βρούτσι, βασικά που καταργούσε τις συλλογικές, καταργεί τι συλλογικέ διαπραγματεύσει, από κοινού σταθήκανε. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι απέναντι στη νέα αντιλαϊκή συντηρητική ε, ε, πολιτική τη Νέα ε, Δημοκρατία, είτε με αυτοδυναμία είτε με συνεργασία από ό,τι φαίνεται μπορεί να λυθεί το ζήτημα γιατί όλοι τους ε, το, ε, το Εσάς θέλουν. Εσά δεν σα προβληματίζει επειδή, για παράδειγμα ότι χάνετε δυνάμεις στο κομμουνιστικό κόμμα. Και επειδή, κοιτάξτε, και επειδή... Έτσι πολύ απλά, τι θα λέγατε στο ψηφοφόρο που βρει... σας γύρισε και εσά την πλάτη... Και το κουκουέ, Έριξε τα το ποσοστά σα. Γιατί κουκουέ, να σα προτιμήσει. Έτσι είναι πολύ απλά. Το Ελλάδα και από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι μια σταθερή δύναμη. Μάλιστα. Μια σταθερή δύναμη υπεράσπιση των εργαζομένων και μέσα και έξω από τη Βουλή. Και η ανωδική του πορεία είναι λοιπόν. αυτή που μπορεί να διασφαλίσει τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Γιατί αν το Κουκουέ είχε ένα 15% όχι μνημόνια, mm -hmm. όχι νόμοι υπέρ του κεφαλαίου και ενάντια στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, θα ήταν πολύ δύσκολα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα βρει πολλά πράγματα στρωμένα. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και να προχωρήσω. Και ακριβώς, και ακριβώ ο ΣΥΡΙΖΑ που βγάλε το φίδι από την τρύπα δεν μπορεί Κύριε να Ιόνι. σταθεί απέναντι σε αυτά. Μόνο το κουκουέ μπορεί. Στο ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Χιόνι. Τετάρτη, 8.30 ώρα στο Σύνταγμα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα στη μεγάλη συγκέντρωση <συντουσί> του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα.